Ειρηνευτικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό της βίας στην Ανατολική Ουκρανία έδωσε στη δημοσιότητα ο Πέτρο Ποροσέγκο. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητάει τον άμεσο αφοπλισμό των ένοπλων ομάδων και προτείνει τη δημιουργία ουδέτερης ζώνης στα σύνορα με τη Ρωσία, την αποκέντρωση των εξουσιών και πρόωρες τοπικές εκλογές στις ανατολικές περιφέρειες. Στο μεταξύ, οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον των φιλορώσων αυτονομιστών. Οι σφοδρές μάχες με επίκεντρο την πόλη Κράσνη Λιμάν στην περιφέρεια του Ντόνετσκ συνεχίζονται. Οι δυνάμεις ασφαλείας χτυπούν με πυρά πυροβολικού και αεροπορικές επιδρομές θέσεις των ανταρτών. Σύμφωνα με το Κίεβο, 300 αυτονομιστές και τουλάχιστον 7 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν. Τις βαριές απώλειες επιβεβαιώνει και η πλευρά των φιλορώσων. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο της συνοριακής γραμμής με τη Ρωσία και είναι σε θέση να αποτρέψει τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού στο έδαφος της χώρας.